Καλησπέρα, ένα review από το τραπέζι με και αυτή τη φορά. Και σήμερα έχουμε Adrenaline, το οποίο παιχνίδι της Essen από τη CGE, Czech Games Edition. Ένα παιχνίδι για 5 παίχτες, 3-5 παίχτες, το οποίο έχει θεματολογία, είναι first person shooter, για όσους έχουν ασχοληθεί με υπολογιστές. Κοινώς προσπαθούμε να σκοτώσουμε τους αντιπάλους μας, οι οποίοι βέβαια δεν πεθαίνουν όπως θα δούμε στο παιχνίδι, απλώς ξαναβγαίνουν και τα μέσα στην πίστα που έχουμε εδώ στο τραπέζι. Ουσιαστικά όμως όποιος καταφέρει και σκοτώσει περισσότερες φορές τους αντιπάλους του, κερδίζει και τους περισσότερους πόντους. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παίζεται το παιχνίδι. Θα δούμε ότι έχουμε φτιάξει ένα ταμπλό, ένα setup του ταμπλό για 5 παίκτες, αποτελείται από διάφορα δωμάτια, το οποίο κάθε δωμάτιο είναι και ένα space. Έχουμε βάλει τις 5 μινιατούρες των παιχτών επάνω, οι οποίες έχουν μια, ορίζονται με έναν τρόπο στο πώς θα μπούμε στο παιχνίδι, το οποίο εμείς δεν θα το πούμε αυτή τη στιγμή. Και έχουμε βγάλει σε κάθε spawn point, δηλαδή σε κάθε σημείο που μπορούμε να αγοράσουμε όπλα, όπως είναι αυτό εδώ, έχουμε ή αυτό εδώ και αυτό εδώ για το κόκκινο δωμάτιο, έχουμε βγάλει 3 διαθέσιμα όπλα τα οποία μπορούμε να αγοράσουμε μέσα στο παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παίζει το παιχνίδι. Κάθε παίχτης στη γύρα του έχει 2 διαθέσιμα action. Έχει μάλλον 3 διαθέσιμα action, το οποίο καλύτερα να εκτελέσει τα 2. Κάθε action μπορεί να εκτελεστεί και 2 φορές το ίδιο action ή μπορεί να εκτελέσει 2 διαφορετικά action στη γύρα του. Λοιπόν, πρώτο action είναι όπως έχει και το ταμπλό εδώ πέρα. Το γυρίσουμε έτσι και το γράφει η κάμερα. Πρώτο action είναι να κάνει 3 movement. Παίρνει λοιπόν τη μινιατούρα του και μπορεί να μετακινήσει τα δωμάτια μέχρι και 3 κίνηση. Κατά συνέπεια, υποθετικά αυτή η μινιατούρα θα μπορούσε να μετακινηθεί 1, 2, 3 για παράδειγμα, ή 1, 2, ή από εδώ ας πούμε να πάει 1, 2, 3 και να φτάσει εδώ. Η κίνηση είναι μέχρι 3. Μία κίνηση που μπορεί να επιλέξει λοιπόν ο παίκτης είναι η τριπλή. Άλλη κίνηση, άλλη διαθέσιμη ενέργεια είναι το να κινηθεί ένα τετράγωνο και μετά να μαζέψει αυτό που βρίσκει. Βλέπουμε στο δωμάτιο ότι υπάρχουν κάτω tokens τα οποία είναι τα λεγόμενα άμμο. Αυτά εδώ παρέχουν άμμο. Κάθε παίκτης ξεκινάει στο ταμπλό του από ένα άμμο του κάθε χρώματος, είναι 3 τα χρώματα, και μπορεί συνολικά να έχει μέχρι 3 άμμο από το κάθε χρώμα. Στο ταμπλό του όμως ξεκινάει ένα από κάθε χρώμα. Οπότε λοιπόν ο παίκτης μπορεί να κάνει μία κίνηση, όπως δείχνει εδώ το χεράκι, μία κίνηση και το χεράκι, που σημαίνει να κάνω μία κίνηση, να έρθω εδώ ας πούμε και να μαζέψω αυτό το tile. Αυτό το tile θα μου δώσει αυτομάτως 2 μπλε άμμο, τα οποία θα τα βάλω επάνω στην κάρτα μου, και κατά συνέπεια από μπλε είμαι γεμάτος, δεν μπορώ να φορτώσω άλλα άμμο, γιατί μέχρι 3 μπορώ να φορτώσω από κάθε χρώμα, και να πάρω και μία power up κάρτα που είναι οι κάρτες από το deck των καρτών αυτό εδώ, οι οποίες μπουστάρουν τον ήρωά μας. Η τρίτη κίνηση και τελευταία που μπορώ να διαλέξω είναι το shoot, δηλαδή να χτυπήσω έναν αντίπαλο. Για να χτυπήσω έναν αντίπαλο, προϋποθέτει ότι θα έχω πάρει ένα όπλο. Κατά συνέπεια, πιο πριν στην κίνησή μου, προϋποθέτει ότι θα πρέπει να έχω πάρει ένα όπλο από αυτό το σημείο. Για παράδειγμα, ότι έχουμε αυτό το όπλο, επειδή βοηθάει στην κάμερα περισσότερο, εντάξει, ή αυτό καλύτερα, Βαγγέλη, που είναι πιο έτσι απλό. Στο shoot, λοιπόν, για να πάρω το όπλο, ερχόμενος στο σημείο που αντιστοιχεί στα όπλα, για να αγοράσω το όπλο θα πρέπει να πληρώσω το κόστος που υποδεικνύεται στα 2 κυβάκια τα κάτω. Το πρώτο στην παρένθεση είναι το κυβάκι το οποίο θεωρείται είναι ήδη πληρωμένο. Κατά συνέπεια, για να αγοράσω αυτό το όπλο θα πρέπει να πληρώσω ένα κίτρινο και ένα μπλε κύβο. Οπότε από το ταμπλό μου βγάζω ένα κίτρινο και ένα μπλε κύβο και αυτό το όπλο το παίρνω στο χέρι μου. Στο τέλος του γύρου, βέβαια, τα όπλα εδώ θα γίνουν επιπλένηση. Θα τα ανανεώσουμε. Okay. Ωραία. Άρα λοιπόν, υποθετικά έχω το όπλο στο χέρι μου αυτό εδώ και επιλέγω το action που είναι το τρίτο, που είναι το shoot. Για να κάνω shoot, επειδή το όπλο το έχω πάρει, το έχω αγοράσει, έρχεται το όπλο γεμάτο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να προσθέσω άμμο στο όπλο για να πυροβολήσω. Οπότε το μόνο που έχω να κάνω είναι, επιλέγοντας το shoot, να το κατεβάσω κάτω μπροστά μου και να πω κάνω την ενέργεια του όπλου. Τα όπλα έχουν δύο δυνατότητες. Ή προσθετικό action, δηλαδή θα κάνω το πάνω το εφέ του στο βασικό και πληρώνοντας το κάτω κόστος, δηλαδή ένα κόκκινο άμμο, μπορώ να κάνω και αυτό. Ή εφόσον δεν έχουν άσπρο γράφημα και έχουν αυτό το γράφημα, μπορώ να διαλέξω ή το πάνω εφέ ή το κάτω εφέ. Χωρίς όμως extra κόστη. Ενώ το extra κόστο, το additional damage του όπλου, προϋποθέτει να το πληρώσω. Okay. Ωραία. Άρα λοιπόν, εδώ σε αυτή την περίπτωση, μου δείχνει εδώ η κάρτα ότι μπορώ να χτυπήσω έναν αντίπαλο ο οποίος μας χωρίζει ένα στίχος. Δηλαδή, ενώ κανονικά το line of sight εδώ είναι πολύ απλό, εδώ επειδή τα δωμάτια είναι άδεια, δεν μπορώ να κρυφτώ πουθενά. Όσο είμαι σε ένα δωμάτιο, έχω line of sight σε όλο το υπόλοιπο δωμάτιο.
Γιατί υποτίθεται βγάζω το κεφάλι μου από την πόρτα και κοιτάζω σε όλο το δωμάτιο το οποίο δεν έχει τίποτα μέσα. Κατά συνέπεια, κάποιο που είναι στο διπλανό δωμάτιο δεν μπορεί να κρυφτεί κάπου. Οπότε το line of sight, αυτό εδώ δηλαδή, ο ήρωας έχει line of sight και εδώ και εδώ. Οκ, okay, ωραία. Οπότε, εδώ λοιπόν η κάρτα αυτή μου λέει ότι μπορώ να χτυπήσω έναν ήρωα που μας χωρίζει ένα στίχος. Κατά συνέπεια, θα μπορούσα, για παράδειγμα, αν ήταν αυτά εδώ τα δύο ανθρωπάκια, οι δύο μινιατούρες, αυτός εδώ ο χαρακτήρας να χτυπήσει αυτόν εδώ, παρόλο που υπάρχει ο τείχος και εδώ δεν τον βλέπει, έτσι, γιατί μπορεί βέβαια, αυτός σίγουρα δεν βλέπει, γιατί δεν είναι, χωρίζεται το δωμάτιο στα δύο, άρα line of sight έχεις μόνο όταν είσαι στην πόρτα. Βλέπεις το δωμάτιο εδώ χωρίζεται, οπότε αυτός δεν έχει line of sight στο μπλε δωμάτιο. Έχει όμως line of sight στο άσπρο δωμάτιο, σε όλο αυτό εδώ. Κατά συνέπεια, το όπλο του δίνει τη δυνατότητα να χτυπήσει μέσα από τείχο. Σε όλο ή μόνο στο μισό άσπρο? Όχι σε όλο, γιατί φαντάζεσαι ότι βγάζει το κεφάλι και κοιτάει όλο το δωμάτιο. Εδώ όμως προϋποθέτει να κάνουμε μια κίνηση για να κοιτάξω το μπλε. Οπότε το μπλε το βλέπω. Εντάξει. Οπότε λοιπόν εδώ τι γίνεται τώρα. Χτυπάω τον κίτρινο παίχτη και του κάνω, επειδή επιλέγω το πάνω action, με 3 damage. Αν είχε και άλλον παίχτη εδώ, μου δείχνει η κάτω δυνατότητα που μπορώ να την επιλέξω να χτυπήσω δύο παίχτες πίσω από δύο τείχους. Δηλαδή να τους περάσει σουβλάκι. Με σουβλάκι μέσα από το τείχο, ακριβώς. Οπότε, αν ας πούμε, ή να το δείξουμε στο πιο σύνθετη, στην πιο σύνθετη μορφή του, εδώ τι θα έκανα. Θα έπαιρνα τα markers μου που είμαι ο MOV παίχτης, για παράδειγμα, τις σταγόνες του αίματος εδώ, και θα τις έδινα. Θα έδινα δύο σταγόνες, επειδή χτυπάω δύο σταγόνες στον κίτρινο παίχτη, ο οποίος κίτρινος παίχτης αρχίζει και φορτώνει το track του με σταγόνες, και θα έδινα και δύο σταγόνες στον γκρι παίχτη που είναι εδώ, ο οποίος βάζει εδώ. Το damage track που έχουμε εδώ έχει την εξής ιδιαιτερότητα, ότι καταρχήν ο πρώτος που ξεκινάει τα χτυπήματα στον αντίπαλό του θα πάρει ένα πόντο σαν kill shot, με την έννοια ότι άνοιξε το χώρο του αίματος, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με τους άλλους παίχτες, οι οποίοι βάζουν, φανταστείτε, markers με τα χρώματά τους πάνω στα track των άλλων παιχτών. Τι γίνεται τώρα, αφού αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, αυτό πώς δουλεύει? Καταρχήν έχει πολύ ωραία στοιχεία που είναι ως εξής. Πρώτον, εδώ διάφοροι παίχτες θα βγάλουν τα χτυπήματά τους πάνω στον κίτρινο παίχτη. Όποιος έχει χτυπήσει τον κίτρινο παίχτη θα βάλει σταγόνες με το χρώμα του εδώ πάνω. Άρα θα βγάλουν το άκτη τους. Ακριβώς. Όλοι βγάζουν το άκτη τους σε όλους, γιατί εδώ δεν έχει. Θα δούμε πώς πάει το παιχνίδι. Με το που γίνει το τελευταίο shot, και δηλαδή κάποιος παίχτης βάλει την τελευταία σταγόνα αίματος στο νεκροκεφαλή, τότε αυτό είναι kill shot. Δηλαδή ο παίχτης έχει σκοτωθεί. Εντάξει. Τότε τι γίνεται, θεωρούμε βέβαια για στρέψη του βίντεο, ότι όλα αυτά εδώ είναι γεμάτα. Ναι, τα βάλουμε λίγο γιατί θα εξηγήσουμε και το scoring. Λοιπόν, εντάξει. Θα μπορούσε να είναι έτσι το σενάριο. Okay. Οπότε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ο παίχτης λοιπόν εδώ που σκοτώνεται, βγάζει. Ο τελευταίος παίχτης που έκανε το kill shot, δηλαδή τον αποτελείωσε, βγάζει τη σταγόνα με το αίμα, την πάει στις νεκροκεφαλές. Υποδηλώνει δηλαδή ότι στο γενικό damage track, γιατί το παιχνίδι παίζεται σε 8 γύρους που είναι νεκροκεφαλές, υποδηλώνει ότι έχει παρουσία εδώ και η νεκροκεφαλή πάει και σκεπάζει το νούμερο 8, διότι από τον επόμενο γύρο που θα σκοραριστεί αυτός ο παίχτης θα δούμε ότι αξίζει λιγότερους βαθμούς. Για να μην την κυνηγάνε όλοι. Μπράβο. Κατά συνέπεια, όσο αυτός ο παίχτης σκοτώνεται, τόσο λιγότερο αξίζει στον επόμενο γύρο. Τώρα λοιπόν, πριν βγάλουμε την νεκροκεφαλή, πάμε λοιπόν και σκοράρουμε τον παίχτη. Είμαστε σε αυτή τη φάση και βλέπουμε ποιος έχει κάνει το πιο πολύ damage. Βλέπουμε ότι το πιο πολύ damage το έχει κάνει ο γκρι και ο πράσινος και ο move. Mm. Σε αυτή την περίπτωση, εάν υπήρχε κάποιος που έχει κάνει το πιο πολύ damage κάπως έτσι, δηλαδή ο move το περισσότερο, θα παίρνει 8 βαθμούς. Ο δεύτερος με το πιο πολύ damage θα παίρνει 6 και το καθεξής. Εδώ που έχουμε ισοπαλία, οι ισοπαλίες πάνε με το ποιος ήρθε πρώτος στο track. Εδώ την πρώτη του εμφάνιση μεταξύ πράσινου και γκρι την έκανε ο γκρι, οπότε θα πάρει αυτός τη δεύτερη θέση. Okay. Ωραία. Κατά συνέπεια, αφού σκοραριστούν αυτοί οι πόντοι και πάρουμε τα αντίστοιχα markers από εδώ και τα βάλουμε μπροστά μας κλειστά με τους πόντους, αυτό θα αδειάσει και ο παίκτης που έκανε το kill shot θα βάλει το track εδώ και η νεκροκεφαλή θα καλύψει τον παίκτη και αυτά εδώ θα φύγουν και είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο γύρο. Άρα δεν είναι τόσο δελαστικός και για να ξαναφύγει. Όχι, γιατί πια αυτός ο παίκτης κοστίζει πια 6 πόντους και ούτω καθεξής. Άρα πρώτος 6, ο δεύτερος 4. Ακριβώς, ναι. Τι γίνεται τώρα λοιπόν. Θες πολλά damage στους παίκτες για να πάρεις τις πρωτιές. Θες όμως και το kill shot, γιατί το kill shot σου ανεβάζει τη σταγόνα εδώ και όποιος έχει τις περισσότερες χαριστικές βολές, ας το πούμε, παίρνει και τα περισσότερα VP στο τέλος του παιχνιδιού. Σκοράρει και εδώ. Και εντάξει. Πάλι break είναι ο πρώτος που μπήκε. Μπράβο, είναι ο πρώτος που μπήκε. Όμως τι γίνεται, έχουμε και το λεγόμενο overkill. Επειδή εδώ φτάνουν τα χτυπήματα που πρέπει να σκοτωθεί ένας παίκτης είναι 11.
αν εσύ το ξεφτυλίσεις και του δώσεις 12 χτυπήματα, δηλαδή κάνεις υπερβάλλοντα ζήλο, γιατί είναι σκοτωμένος αυτός, έτσι. Αδειάζεται γεμιστήρα. Τότε τι γίνεται, τότε ο παίκτης αυτός σε, σαν revenge, σε μαρκάρι. Δηλαδή σου λέει εντάξει, αυτό που μου έκανες, έτσι, και ταπείνωσες δεν ξέρω τι, στο φυλάκιο τον επόμενο γύρο. Κατά συνέπεια τι, ο κίτρινος ο παίκτης θα δώσει, ξέρω εγώ, αν το έκανε ο MOV το overkill, θα του δώσει μία σταγόνα, εδώ, που σημαίνει τι, ότι την επόμενη φορά που ο κίτρινος χτυπήσει το MOV, ό,τι damage του γράψει θα κατεβάσει και τα markers κάτω και θα του γεμίσει το score track. Δηλαδή αν του κάνει 3 damage, εντάξει, θα βάλει 3 σταγόνες κίτρινες εδώ ο κίτρινος, ναι, θα βάλει 3 κίτρινες και θα κατεβάσει και το marker, γιατί τον έχει μαρκάρει από προηγούμενη γύρα. Το αποθυμένο. Ακριβώς. Θα μου πεις. Ακριβώς. Ναι. Φαντάσου ότι μπορείς να μαρκάρεις και από κάρτες και από όπλα. Μπορείς να μαρκάρεις παίχτες. Κατά συνέπεια, μπορείς να μαρκάρεις διάφορους παίχτες. Και το μαρκάρισμα κάθε παίχτη είναι μέχρι τρεις φορές. Έτσι δεν μπορούμε να μαρκάρουμε παραπάνω. Οκ. Okay. Ωραία. Τι κερδίζει αυτός που έκανε το overkill τώρα. Γιατί αυτός που έπαθε το overkill κάνει μια ζημιά σε αυτόν που του το έκανε. Αυτός που έκανε το overkill, τι κερδίζει. Θα πάρει τη σταγόνα που έκανε το overkill από εδώ και θα τη βάλει μαζί με το kill shot, γιατί συνήθως αυτός που κάνει το kill shot κάνει και το overkill. Δεν μπορεί να, άμα κάνει kill shot είναι σκοτωμένος ο παίκτης, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνει overkill. Κατά συνέπεια, αυτός ο παίκτης θα έρθει και θα βάλει 2 σταγόνες στην νεκροκεφαλή. Κατά συνέπεια, ήδη έχει 2 σταγόνες με ένα overkill, με ένα kill shot, έτσι. Γιατί έχει κάνει και overkill. Okay. Ερώτηση. Overkill δηλαδή δεν γίνεται μόνο από την αρχή άμα του κάνει 12 damage. Το έχουν κάνει άλλοι 4. Ναι, μπορεί να κάνει το τελευταίο. Μπορεί να τον περιμένει. Ναι. Αυτό είναι δύσκολο. Ναι. Μπορεί να θέλει ένα χτύπημα για να σκοτωθεί και εσύ θα του κάνει 4. Θα του κάνει ένα το kill shot που είναι το τελειωτικό και ένα το overkill και τα άλλα δύο πάνε στο βρόντο. Ακριβώς αυτό. Αν του κάνει έστω και ένα παραπάνω. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που κάνει τα kill shots κάνει και τα overkills. Γιατί όταν κάνουμε kill shot μετά ο παίχτης καθαρίζεται. Δηλαδή μοιράζουμε τα damages, παίρνουμε τους βαθμούς και ο παίχτης μηδενίζει. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει μετά overkill. Okay. Ωραία. Αυτό λοιπόν γίνεται κάθε φορά. Τώρα, όταν τελειώσει ο παίκτης και κάνει τις δύο από τις διαθέσιμες ενέργειές του, τότε κάνει το λεγόμενο clean up. Δηλαδή, τι θα κάνει. Μπορεί να ξαναγεμίσει τα όπλα του. Κατά συνέπεια, το όπλο που κατέβασα κάτω και το έπαιξα, για να το πάρω πίσω, θα πρέπει να πληρώσω τα 3 cubes. Και τα 3. Ναι, για να το κάνω reload. Okay, οπότε, αν υποτεθεί ότι τα έχω, λέω δίνω 2 κίτρινα και ένα μπλε. Και αυτό το ξαναπαίνω στο χέρι. Και άμα δεν τα έχεις, μένει άμα, κάτω μένει, το κάνεις μόνιμα. Όχι, μένει κάτω. Μένει να τα αφαιρείς. Ακριβώς, μένει κάτω, ακριβώς. Το κουβαλάς άδειο. Είναι κάτω, ναι. Ουσιαστικά είσαι να μην το έχεις. Γιατί και τρία όπλα μπορείς να έχεις στο χέρι και τρία power-ups. Τα power-ups είναι κάρτες οι οποίες όταν χρειάζεται να πληρώσεις ένα όπλο, μπορείς να ξοδέψεις και το power-up σου και να θεωρήσεις ότι έχεις το λεγόμενο κύβο αυτό, αντί να τον έχεις σε φυσική μορφή, τον έχεις στην κάρτα. Και μπορείς να έχεις μέχρι 3 όπλα κάτω ή μέχρι 3 όπλα. 3 όπλα στο χέρι, εντάξει. Κάτω σαν θες. Κάτω σαν θες. Ναι, αλλά δεν έχει νόημα γιατί κάθε φορά αγοράζεις καινούριο όπλο και κάθε φορά αυξάνεις τα κόστη σου. Εντάξει. Συν ότι μπορεί να θες κάποιο συγκεκριμένο όπλο γιατί έχεις μια συγκεκριμένη στρατηγική. Δηλαδή, ας πούμε, ανάμεσα από τους τοίχους είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το να το βρω στο ίδιο δωμάτιο. Γιατί κάποια όπλα έχει, ας πούμε, το flamethrower, το θέλει στον ίδιο δωμάτιο, στον ίδιο χώρο με σένα ή το θέλει στο διπλανό δωμάτιο. Εντάξει, τα power-ups που βλέπουμε εδώ είναι τρία διαφορετικά και έχουν τη δυνατότητα ή να αυξήσεις το damage ή να αυξήσεις, να κάνεις μια κίνηση παραπάνω ή κάτι άλλο που δεν θυμάμαι, νομίζω ότι το τρίτο ήταν ναι, να μετακινήσεις ένα παίχτη δύο τετράγωνα όπου θες εσύ. Οπότε μπορείς να το φέρεις πιο κοντά σου και μετά και εκεί που έχεις ένα flamethrower, ας πούμε, ή κάτι που κάνει εφέ στο χώρο, ίδιο χώρο με σένα, να του κάνεις μαζικό damage. Οπότε όλα αυτά κομπάρουν μεταξύ τους σαν actions για να κάνεις το μεγαλύτερο δυνατό damage. Κάθε φορά λοιπόν που βγάζουμε μια νεκροκεφαλή από το παιχνίδι, όταν αφαιρθεί και η τελευταία νεκροκεφαλή, δηλαδή σκοτωθεί κάποιος παίχτης για 8η φορά, τότε περνάμε στην τελευταία γύρα η οποία είναι frenzy mode. Δηλαδή είμαστε σε κατάσταση φρενίτιδας, έτσι. Οπότε γυρίζει εδώ το ταμπλουδάκι αυτό. Και βλέπουμε ότι τα action μας είναι πιο εμπλουτισμένα, το βάλουμε έτσι μάλλον, όπου μπορούμε να έχουμε κίνηση, reload και shot μαζί ή 4 κινήσεις ή 2 κινήσεις και grab. Αυτά όλα πριν παίξει ο παίχτης, αν δεν έχει παίξει, αν παίξει κάποιος πριν τον παίχτη που άρχισε το παιχνίδι. Αν παίξεις μετά τον παίχτη που άρχισε το παιχνίδι, γιατί όλοι παίζουν μια γύρα, τότε έχεις λιγότερα action, έχεις ένα action διαθέσιμο από αυτά εδώ τα δύο. Ενώ πριν το starting player, αν παίξει frenzy mode, έχεις δύο από τα τρία διαθέσιμα
actions. Και παίζεις και άλλον ένα γύρο μετά. Ναι, ναι, με το που τριγκαριστεί ο τελευταίος γύρος, όλοι παίζουμε από ένα γύρο ακόμα. Το θέμα είναι αν εκείνη τη στιγμή που τριγκάρει το γύρο είσαι πριν τον πρώτο παίχτη, από αυτόν που ξεκίνησε το παιχνίδι. Θα παίξεις δύο γύρους. Μπράβο. Αν παίξεις πριν τον πρώτο. Ακριβώς. Θα παίξεις δύο actions, όχι δύο γύρους, δύο actions. Ενώ αν παίξεις μετά το starting player θα παίξεις ένα action. Mm-hmm. Ωραία, ωραία. Τι άλλο έχουμε να πούμε, νομίζω τα έχουμε καλύψει λίγο πολύ όλα. Εδώ έχουμε κάθε φορά βέβαια στην αρχή του γύρου όποια τα ελάκια φεύγουν γιατί γίνονται grab από τους παίκτες, γίνονται replenish με άλλα. Το ίδιο γίνεται και με τα όπλα. Μπορώ να αφήσω ένα όπλο, αν έχω τέσσερα όπλα μπορώ αυτό που πήρα να το κρατήσω και να πετάξω κάποια άλλη στη θέση του ή να γεμίσω τη σχισμή, εντάξει, εφόσον δεν θέλω να το κρατήσω. Και νομίζω ότι... Λοιπόν, αυτό το track είναι το παιχνίδι, έρχεται και σε 2-3 διαφορετικά modes, 4 νομίζω. Αυτό το track υπάρχει ένα mode για να καταλάβεις και να κάνεις damage στα spawn points που υπάρχουν στο χάρτη. Υπάρχει άλλο ένα mode που παίζεις εναντίον των turrets, τα οποία είναι κάτι απλοπολιβόλα, τα οποία μπορείς να τα χειρίζεις εναντίον των άλλων παιχτών κτλ. Υπάρχει το frenzy mode που είπαμε. Και υπάρχει και το death match που είναι το απλό, δηλαδή με το που φύγει τελευταία νεκροκεφαλή μετράμε αυτομάτως πόντους που είναι σαν την death, ας το πούμε έτσι, δηλαδή δεν σου... Ναι, ακριβώς. Το παιχνίδι λέγεται adrenaline για το μοναδικό και για τον ένα και μόνο λόγο ότι τι, ότι επειδή εδώ στα score track είναι το πράγμα που δεν έχουμε πει το τελευταίο, είναι το εξής, ότι καθώς αρχίζεις και γεμίζεις το damage track σου με σταγόνες, δηλαδή δεν έχεις damage, βλέπουμε ότι από πάνω υπάρχουν δύο actions. Στα πρώτα δύο damage που θα φας δεν τρέχει τίποτα. Όταν φας όμως και τρίτο, ενεργοποιείται αυτό το action, αρχίζει και σου ανεβαίνει η αδρεναλίνη, δηλαδή ότι τι, εκεί μπορούσα να κάνω ένα movement και grab, τώρα μπορώ να κάνω δύο movement και grab. Και άμα φάω και άλλο damage και ανέβουν τα markers και άλλο και μπω σε αυτό το πεδίο, εκεί μπορούσα να κάνω μόνο shot, μπορώ να κάνω move και shot. Οπότε επειδή αρχίζω και αιμορραγώ, αρχίζει και να ανεβαίνει και η αδρεναλίνη μου, δηλαδή είμαι σε, ναι, ναι, είμαι σε ένταση σε τέτοιο, σε φάση. Σε κάθε γύρο, και κάνω πάντα το υποδηλώνει και το ταμπλουδάκι εδώ, δύο από τα τρία ακριβώς. Μπορεί να είναι και τα ίδια. Α, ναι, δύο φορές shot. Εντάξει. Τι άλλο, νομίζω τα είπαμε όλα. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν ξεχάσαμε κάποιες ίσως καμιά δύο λεπτομέρειες, αλλά εν πάση περιπτώσει η γενική ιδέα του παιχνιδιού είναι αυτή. Γρήγορο πρέπει να είναι. Γρήγορο, ναι, μην περιμένετε. Είναι ξύλο καθαρά, έτσι. Δηλαδή ο θάνατος στη ζωή μου ακριβώς. Όταν γίνεται σπόνο παίχτης, να πούμε ότι κρατάει όλα του τα weapons κτλ. Ξεκινάει από ένα σημείο το οποίο γίνεται με τα power-ups που θέλει να ξεκινήσει αυτός. Και στο frenzy mode που είπαμε, όσοι δεν έχουν δεχτεί damage γυρίζουν αυτομάτως τα ταμπλό τους από την άλλη. Okay. Και τα συνέπεια πια τα κόστη, οι ζημιές, δηλαδή είναι πολύ λίγοι πόντοι πια που μπορείς να κερδίσεις από τον αντίπαλο. Όσοι πεθάνουν μέσα σε frenzy mode, γυρίζουν και αυτό το ταμπλό τους. Όσοι φέρνουν σε frenzy mode damage από προηγούμενο γύρο και δεν έχουν σκοτωθεί ακόμα, παραμένουν σε έχουν. Δηλαδή παραμένουν με τα damage markers επάνω στο ταμπλό. Γίνονται στόχοι δηλαδή. Ναι, είναι στόχοι. Απλώς στο frenzy mode, όσοι δεν έχουν φάει damage, γυρίζουν το ταμπλό τους και πια δίνουν λιγότερους πόντους στον αντίπαλο. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Πάμε. Πάμε να δοκιμάσουμε.